Γεια σας. Το βουνό που βλέπετε πίσω μου είναι ο Λαπίθας. Η από εδώ πλευρά είναι η πλευρά του Σκυλούντα. Από την άλλη είναι ο Καϊάφας. Μέχρι τις πυρκαγιές του 2007, ο Λαπίθας ήταν και φαινόταν και από τις δύο του μεριές ένα παχύ πράσινο χαλί, γεμάτο με βλάστηση, πυκνή βλάστηση που έδινε ζωή σε όλο τον τόπο. Μετά το 2007, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες, ο Λαπίθας ήταν ένας αποκρουστικός γκρίζος όγκος που έκαιγε ακόμα αρκετές ημέρες και εβδομάδες, φαινόταν από καΐδια, μετά το τέλος των καταστροφικών πυρκαγιών. Αυτά τα ξέρει σχεδόν όλη η Ελλάδα, όχι μόνο η Ηλία. Αυτό όμως που δεν έχουμε καταφέρει να διεκδικήσουμε, παρά το γεγονός ότι εμείς οι Ηλίοι το γνωρίζουμε καλά, είναι η αποκατάσταση των ζημιών και η δρομολόγηση της ανάπτυξης της περιοχής με βάση τις καταστροφικές πυρκαγιές του 7 και την κινητοποίηση 93.000 συμπολιτών μας, οι οποίοι μετήχαν στους τηλεμαραθώνιους που είχαν γίνει τότε και προσέφεραν το μεγάλο ποσό των 208 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά τα χρήματα, ένα μεγάλο μέρος πήγε στην αποκατάσταση των οικιών, των σπιτιών, των κτισμάτων, τα οποία είτε κατεστράφησαν ολοσχερώς, είτε κατεστράφησαν μερικώς από την καταστροφική φωτιά. 1.443 αιτήσεις έγιναν και όλες αυτές έγιναν αποδεκτές και προχώρησε η πολιτεία μέσω του Ταμείου Μονιδιάτη στην κατασκευή, είτε συνολικά είτε μερικά, όλων αυτών των σπιτιών, των κτισμάτων, τα οποία είχαν πληγεί από τη φωτιά. Έμειναν περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία το Ταμείο Μολυβιάτη είχε προγραμματίσει να χρησιμοποιηθούν ως ανάπτυξη των περιοχών, ως βελτίωση των υποδομών στις περιοχές. Χωριό-χωριό. Σε επόμενη ανάρτηση θα σας δείξω τον κατάλογο των έργων που είχαν ετοιμαστεί από το Ταμείο Μολυβιάτη. Το ζήτημα είναι ότι μετά το 9, όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ξαφνικά τα 130 εκατομμύρια ευρώ που επρόκειτο να δοθούν για τις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλίας εξαφανίστηκαν, απαλωτριώθηκαν, υπεξαιρέθηκαν και έπεσαν στον κρατικό κορβανά, στο πιθάρι των Δαναΐδων, στο πιθάρι δίχως πάτο. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα, ποιες μαύρες τρύπες έκλεισαν ή θα κλείσουν, κανείς δεν ξέρει. Το ζήτημα είναι ότι εμείς οι Ηλίοι και ιδιαίτερα οι πυρόπληκτες περιοχές έχουμε υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση στον τόπο μας, έχουμε υποχρέωση στα παιδιά μας να διεκδικήσουμε μέχρι τέλος τα 130 εκατομμύρια ευρώ να πάνε στις πυρόπληκτες περιοχές και τουλάχιστον το 50% να έρθει στην Ηλία. Αυτό είναι υποχρέωσή μας και μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε.